Δηλαδή, υπάρχει μια νέα γενιά των καταναλωτών fake news που θέλουν να λες ψέματα άμα μπορείς να συντρίψεις τον αντίπαλό σου. Ζούμε δηλαδή σε έναν επικοινωνιακό βούρκο αυτή τη στιγμή. Είμαστε απλά μέσα τώρα, στο έλος. Απλά τώρα αυτός ο επικοινωνιακός βούρκος στοχεύει στην υγεία και εκεί πέρα δεν συγχωρούνται λάθη. Η ζωήτερη ασθένεια για μένα είναι η εθελοτυφλία. Δηλαδή να θέλεις να μην βλέπεις. Να σου φέρνω εγώ το φέρετρο δίπλα και να λες όχι, όχι ρε, δεν είναι ηθοποιός. Και πώς θα το πολεμήσουμε αυτό? Μόνο με την ενημέρωση μπορούμε να το πολεμήσουμε και δεν ξέρω αν θα νικήσουμε κιόλας. Μην σας λέω κιόλας ότι θα βγούμε τροπεούχοι. Διότι έχει ήδη φτάσει σε ένα σημείο, αν φτάσουμε και στην επόμενη γενιά των fake news, που θα είναι τα fake videos, δηλαδή που θα μπορώ εγώ να βάζω τον υποφάντη να λέει ότι θέλω εγώ. Και μπορεί να γίνει. Και να μην μπορεί να ελεγχθεί. Ηλεκτρονικά, να μην μπορεί να ελεγχθεί επιστημονικά αν είναι αυθεντικό πια το βίντεο ή όχι. Τότε θα ζήσουμε έναν οργουελικό εφιάλτη. Φανταστείτε λοιπόν την κάθε αναπνοή να είναι το ένας θρίαμβος επί του θανάτου. Και τελικά να χάνεις και τη μάχη, γιατί πάρα πολλοί διασωληνωμένοι καταλήγουν. Είναι πάρα πολύ άσχημος τρόπος για να πεθάνεις. Πάρα πολύ άσχημος. Και δεν χωράει κανένας είδους πλάκα. Είδα τις προάλλες στα social media μία φωτογραφία που έλεγε από κάτω η λεζάντα ότι αν σας ενοχλεί η μάσκα και νιώθετε δυσφορία με τη μάσκα, δείτε πώς είναι και η διασωλήνωση. Λοιπόν, δεν συγκρίνονται. Δεν συγκρίνεται. Έτσι έμαθα και τη διαφορά ανάμεσα στη δυσφορία και στη δύσπνοια. Μας το λέγατε πριν αυτό. Ναι, γιατί εγώ νόμιζα ότι νιώθω δύσπνοια. Δυσκολευόμουν να αναπνεύσω. Και του έλεγα του γιατρού μου, γιατρέ, δεν μπορώ να βγάλω λίγο τη μάσκα. Δεν μπορώ λίγο να με αποσυνδέσεις, να αναπνεύσω. Και μου λέγε, δεν νιώθεις δύσπνοια, νιώθεις δυσφορία, νιώθεις ενόχληση. Δύσπνοια θα νιώσεις άμα σου βγάλω το σωλήνα, άμα σου βγάλω τη μάσκα. Θέλεις να το κάνουμε? Και τότε έβλεπα, επειδή οι πνεύμονες... Το δοκιμάσατε αυτό? Ναι. Μπορούσαν οι πνεύμονες να αντιδράσουν? Για πολύ λίγο. Για πολύ λίγο ξανά. Και μετά καταλάβαινα, τότε σε καταλαμβάνει ο τρόμος. Είμαι όλους, μόνος μου. Όλους αυτούς τους είναι ανθρώπους, μια μάχη μέσα όταν τους βάζουν στις μεθ, δεν τους βάζουν για να τους βασανίσουν προφανώς. Τους βάζουν επειδή μόνοι τους δεν μπορούν οι πνεύμονές τους να εισπνεύσουν και να εκπνεύσουν το σύνολο του αέρα που χρειάζονται. Λοιπόν, τι θέλεις να συστήσεις? Κάντο με τον τρόπο με τον οποίο συγγράφεις όλα αυτά τα χρόνια, αρθρογραφείς, με τον τρόπο που επικοινωνείς. Τι θέλεις να συστήσεις σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει? Είμαστε άτρωτοι, είμαστε... Κοίταξε, Νίκο, δύο πράγματα ήθελα να πω. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η συνωμοσιολογία σε όλες τις εκφάνσεις πάσχει στα θεμελιά της. Σε τι? Ότι από τη μια μεριά έχεις, τώρα παίρνω τη λογική του συνωμοσιολόγου, έχεις ένα Μπήκες αυτό? Μπήκα πολλές φορές, ήταν και αντικείμενο σε διάφορα βιβλία μου. Έχεις από τη μια μεριά, προ-κορονοϊού, έναν υποταγμένο εντός ή εκτός εισαγωγικών πολίτη καταναλωτή που αγοράζει, βλέπει ό,τι του πουλάς, ό,τι του προσφέρεις. Τα στοιχεία του όλα που έχει δώσει ο ίδιος, η Κία Βουλήση, τα έχει δώσει στο Facebook, είναι πολλαπλάσια από ό,τι θα μπορούσε οποιοδήποτε τσιπάκι να βγάλει από αυτόν. Σιγά και την τρομερή ζωή που ζούμε οι περισσότεροι, δηλαδή και δουλειά, σπίτι, καφενείο. Ναι, φαντάσου πόσο συναρπαστικοί άνθρωποι είμαστε για να μας ελέγχουν με τσιπάκια. Παρ' όλα αυτά, με τις πιστωτικές τους κάρτες, με τα social media, τα πάντα τα έχουν αυτά. Όλα στον αέρα είναι, όλα. Και έχεις ένα καταναλωτή που του λέει, αγόρασε αυτό. Και αυτόν τον άνθρωπο με τον κορονοϊό, πάντα από την πλευρά του συνωμοσιολόγου, τον παίρνεις και τον κάνεις έναν τρομοκρατημένο πολίτη, κλεισμένο μες στο σπίτι του, χωρίς λεφτά, δεν καταναλώνει τίποτα. Καταραίουν οι μεγάλοι κολοσσοί, έχουν καταρρεύσει. Οι οικονομικοί κολοσσοί έχουν καταρρεύσει. Για ποιο λόγο? Για να θησαυρίσουν οι κατασκευαστές μασκών. Για να θησαυρίσουν αυτοί που θα βρουν το εμβόλιο, όμως, το οποίο μπορεί να δοθεί και δωρεάν. Δυστυχώς υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί και δεν είναι λίγοι. Και είναι αυτές οι φωνές που φωνάζουν. Υπάρχουν. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να επιχειρηματολογήσουν χωρίς δεδομένα.
Ναι. Απλά με τη γνώμη τους. Γιατί ακριβώς δεν επιχειρηματολογούν, δεν απευθύνονται στη λογική. Απευθύνονται σε πιο αταβιστικά, έτσι, πρωτογενή συναισθήματα, στο φόβο των ανθρώπων. Καλλιεργούν τον φόβο, εκμεταλλεύονται τον φόβο, πολλοί πλουτίζουν και από τον φόβο των ανθρώπων. Οι νέοι σε όλο αυτό. Δηλαδή, μόνο και μόνο τα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αυτές τις μέρες να δείτε, αν όχι τα περισσότερα, τα μισά πρωτοσέλιδα. Όχι όλες. Όχι. Πολλές όμως. Πολλές για το 2020. Ναι, αυτά που γράφουν. Ναι, αλλά θέλω πολλές, να πάρα υπάρχουν πολλές. Οι σοβαρές υπογραφές, ναι. Οι σοβαρές εφημερίδες, οι σοβαροί τίτλοι, και ο τα σοβαρά ραδιόφωνα. Τα διαχωρίζει αυτά. Οι σοβαροί δημοσιογράφικοι τηλεοράσεις. Από τις μη σοβαρές υπογραφές όμως, Νίκο, θα περίμενα εγώ το θάνατο εξασιτίας. Δηλαδή να μην τις αγοράζει κανείς. Όχι άλλο μέτρο. Όχι άλλο, ούτε απαγόρευση. Τότε θα μυθοποιηθούν ότι γίνεται κάποια συνωμοσία. Να μην αγοράζει κανείς τις ακατάσχετες μπουρδολογίες που λένε αυτές οι εφημερίδες, οι οποίες δεν στέκονται ούτε με τα ίδια τους τα επιχειρήματα, δηλαδή δεν στέκονται. Δεν επηρεάζουν όμως την κοινή γνώμη, ξέρεις τι με απασχολεί περισσότερο. Τα social media. Εκεί χάνε την μπάλα. Και τα βιντεάκια που γίνονται viral, τα αναπαράγουν. Τα social media, τα fake news, δυστυχώς ζούμε σε έναν κόσμο αυτή τη στιγμή που όπως προέκυψε και από την ανάλυση που έγινε με το σκάνδαλο του Cambridge Analytica, δηλαδή εκεί που πήρε τα στοιχεία ο Τραμπ πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων και τα χρησιμοποίησε για να κάνει στοχευμένη προεκλογική εκστρατεία με τη Hillary Clinton, προέκυψε το εξής πολύ ανησυχητικό. Μέχρι τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύαν στα fake news λέγανε «Δεν με πειράζει και να λέει ψέματα ο πρόεδρος, αρκεί να μην αποκαλυφθεί». Λίγο σαν τους αρχαίους Σπαρτιάτες. Ναι. Άμα δεν σε πιάσουν να κλέβεις, δεν πειράζει. Τώρα λένε, είναι μαγιά του να λέει ψέματα για να κερδίζει. Δηλαδή, υπάρχει μια νέα γενιά των καταναλωτών fake news που θέλουν να λες ψέματα άμα μπορείς να συντρίψεις τον αντίπαλό σου. Ζούμε δηλαδή σε έναν επικοινωνιακό βούρκο αυτή τη στιγμή. Είμαστε απλά μέσα τώρα, στο έλος. Απλά τώρα αυτός ο επικοινωνιακός βούρκος στοχεύει στην υγεία και εκεί πέρα δεν συγχωρούνται λάθη. Η ζωή δεν παίζει. Δεν συγχωρούνται και να πω κάτι, ναι. Αν θέλεις να φέρω και μια μικρή αντίρρηση σε αυτό που είπες προηγουμένως στη σύνδεση που είχες, που είπες σε κάποια εν τη ρήμη του λόγου σου, δικαίωμά του να μην φοράει μάσκα. Δεν είναι δικαίωμά του. Δεν είναι δικαίωμά του, Νίκο. Δεν αφορά την υγεία του. Δεν αφορά μόνο αφορά την υγεία μετάδοση. Του. Δηλαδή, αν αυτός που δεν φοράει μάσκα μπει μέσα στο λεωφορείο και κολλήσει εμένα, κολλήσει εσένα, δεν είναι για πρώτη φορά ξανάρχεται στο προσκήνιο η κοινωνική ευθύνη. Ότι εγώ δεν... Δεν το είπα ακριβώς έτσι. Ναι, είπα ότι θα αλλά τον βρούνε, δεν έχω το λογαριασμό το μόνο για την υγεία μου, αλλά και για τη δικιά σου. Και για την υγεία της Λένας. Ναι. Δηλαδή, ο αλτρουισμός που εντάξει έτσι. Δεν είναι και το. Είμαστε υπάρχουν όλοι συνδεδεμένοι. Υπάρχουν όμως που δεν το καταλαβαίνουν και βλέπεις πώς αντιδρούν. Έτσι. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι που εκμεταλλεύονται αυτούς που δεν το καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν και σου επαναλαμβάνω πλουτίζουν από αυτό. Στην Ισπανία δεν είδες τι έγινε διαδήλωση για ψεκασμένη και εκεί έτσι το συζητάμε κατά της μάσκας. Γενικότερα αυτό στην Ιταλία τα ίδια. Πληθαίνουν αυτές οι φωνές. Οι ψεκασμένοι δεν είναι ελληνικό copyright, δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία. Εκεί πεθαίνει ο κόσμος, τα βλέπουν έτσι, βεβαίως, εκατόμβες νεκρών. Υπάρχουν παντού. Υπάρχει η χειρότερη ασθένεια για μένα είναι η εθελοτυφλία. Δηλαδή να θέλεις να μην βλέπεις. Να σου φέρνω εγώ το φέρετρο αυτό. Δίπλα και να λες όχι, όχι ρε, δεν είναι ηθοποιός. Και πώς θα το πολεμήσουμε αυτό. Μόνο με την ενημέρωση μπορούμε να το πολεμήσουμε και δεν ξέρω αν θα νικήσουμε κιόλας. Μην σας λέω κιόλας ότι θα βγούμε τροπεούχοι. Οι διότι έχει ήδη φτάσει σε ένα σημείο. Αν φτάσουμε και στην επόμενη γενιά των fake news, που θα είναι τα fake videos, δηλαδή που θα μπορώ εγώ να βάζω τον υποφάντη να λέει ότι θέλω εγώ. Και μπορεί να γίνει. Και να μην μπορεί να ελεγχθεί. Ηλεκτρονικά, να μην μπορεί να ελεγχθεί επιστημονικά αν είναι αυθεντικό πια το βίντεο ή όχι. Οι καθηγητές τότε θα ζήσουμε έναν οργουελικό εφιάλτη. Οι καθηγητές, οι γιατροί βγαίνουν να ενημερώνουν. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι έχουν κρατήσει ένα ήθος. Οι λόγοι, τι κάνετε εσείς. Για πείτε μας εσείς που διαχειρίζεστε το πνευματικό εδώ, μας κόσμο. Εδώ υπάρχει μια αμφίπλευρη. Η Εκκλησία, αν μου επιτρέψει, προσαρμόστηκε. Σε ένα βαθμό. Δεν μπορούν να ελεγχθούν. Παντού υπάρχουν κάποιοι που όχι, δεν μπορούν να ελεγχθούν. Και σε επίπεδο Μητροπολιτών υπήρξαν διαφωνίες. Δηλαδή... Και μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά το σύνολο κοιτάμε. Όχι μεμονωμένες. Στο σύνολο του χριστιανικού πληρώματος υπήρξαν πάρα πολλές φωνές και υπάρχουν και καλλιεργούνται και από τις εφημερίδες. Και ξέρεις, συνήθως λίγων ημερών, δύο ημερών,
πανηγυρίζαμε εντός εισαγωγικών, διότι έγινε η πρώτη σύλληψη ιερέα που είπε μη φοράτε μάσκα διότι θέλει να σας ασπαστεί Θεοτόκος. Λοιπόν, και αυτός συνελήφθη. Και ήταν ο πρώτος ιερέας που συνελήφθη. Υπήρχε λοιπόν, ήταν η εκκλησία και κατά κάποιο τρόπο. Και διάφοροι ιερείς που τελούσαν μυστήρια βαπτίσεις το προηγούμενο διάστημα. Και σε πιο υψηλό επίπεδο. Υπήρξε μια αμφιθυμία. Ναι. Αλλά συμφωνώ ότι σε μεγάλο βαθμό με πρώτον τον Πατριάρχη, ο οποίος φόρεσε μέσα στο ναό μάσκα και έδωσε ένα πάρα πολύ μεγάλο παράδειγμα. Λοιπόν, υπήρξαν φωνές λογικής. Οι οποίες από πού εκπορεύονται, από το γεγονός ότι πρόκειται για έναν ιό, παιδιά. Πρόκειται για έναν οργανισμό που υπήρξε πριν από το ανθρώπινο γένος, μεταλλάσσεται σε πολλές μορφές, δεν καταλαβαίνει όχι ανθρώπους ή ζώα ή θρησκείες ή φυλές ή τίποτα δεν καταλαβαίνει, ναι. Και είμαστε εξίσου εκτεθειμένοι όλοι, οι πάντες. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο. Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη συζήτηση. Ωραία, κουβέντα μας, πάμε στο διάλειμμα μας. Πάμε στο διάλειμμα.